πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου την παράταξή μου που με πίστεψε, που αγωνίστηκε για αυτόν τον ιερό αγώνα για να σώσουμε την πόλη μας. Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω όσους αυτούς που μας ψήφισαν, μας πίστεψαν για το μεγάλο όραμα να αλλάξουμε το ίδιο βράδυ τα πάντα στην πόλη μας. Εμείς σαν παράταξη είχαμε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Μετά από 20 χρόνια αγώνες που κάνω στο Δήμο Αχρανών και 3,5 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, που πάντα σταθερός στις απόψεις μου, υπερασπίστηκα τα συμφέροντα της πόλης, προστάτευσα τα δικαιώματα των ανθρώπων, προστάτευσα τις φτωχές οικογένειες, γνωρίζω ακριβώς τα προβλήματα που ταπεινώνουν και υποβαθμίζουν την πόλη μας. Ήρθαμε σαν παράταξη με σχέδιο οργανωμένο, συγκροτημένο και με στελέχη πειθαρχημένα να υπηρετήσουμε τον πολίτη και την αξία της πόλης μας, που είναι μια ιστορική πόλη, να αποκτήσει ταυτότητα που της αξίζει. Και να γίνω πιο συγκεκριμένος. Στα σχέδιά μας είχαμε το ίδιο βράδυ που θα είμαστε Δημοτική Αρχή να κάνουμε την πιο ασφαλής πόλη της Αττικής, την πόλη των Αχανών. Δηλαδή, ήμουν αποφασισμένος και γνωρίζω πολύ καλά το εμπόριο ναρκωτικών, τι αδυναμίες υπάρχουν και το μαγαζί φιλοξενείται στην πόλη μας. Ξέρω πάρα πολύ καλά όλοι οι τοξικομανείς, γιατί βρίσκονται στην πόλη μας και ταπεινώνουν και ξεφυλίζουν τις γειτονιές μας, και έχουμε όλες αυτές τις συνέπειες σε αυλίζα και χαραυγή, ένα δράμα απίστευτο των πολιτών. Εγώ σε ένα βράδυ, το ίδιο βράδυ που θα ήμασταν Δημοτική Αρχή, είχα τα σχέδια και τη δύναμη να τα γκρεμίσω. Είχα τη δύναμη να χτυπήσω την εγκληματικότητα στην πόλη μου, που γνωρίζω πολύ καλά, είναι ανεξέλεκτη, έχει τέτοιους μηχανισμούς υπεράνω της εξουσίας της Δημοτικής Αρχής και της αστυνομίας στην πόλη μας. Είπα εγώ προσωπικά ότι δεν θα είμαι υφιστάμενος της αστυνομίας, αλλά προϊστάμενος της αστυνομίας, διότι ο ηγέτης της πόλης δεν παρακολουθεί και δεν είναι από πίσω. Είναι μπροστά, προστατεύει τα συμφέροντα της πόλης, την ασφάλεια του πολίτη, αλλά και κατ' επέκταση τα συμφέροντά μας σαν πόλη. Γιατί? Διότι όταν είπα ότι προστατεύω την επιχειρηματικότητα, σημαίνει αυτό άμεση ανάπτυξη. Από την επιχειρηματικότητα θα έχουμε την τύχη να έχουμε μια άλλη κοινωνία, ένα άλλο παρόν και ένα άλλο μέλλον. Επομένως, η ασφάλεια των πολιτών, η στήριξη των επιχειρηματιών και η μείωση στα δημοτικά τέλη, τα οποία εμείς οργανώσαμε και σχεδιάσαμε το ίδιο βράδυ, στα σχέδια μας είχαμε να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη, διότι αυτή η φόρη αβάσταχτη στα καταστήματά μας και στα σπίτια μας οδηγεί στο χάος και στην καταστροφή. Στα σχέδια μας είχαμε ακόμα να φτιάξουμε την αισθητική της πόλης μας, να φτιάξουμε υπερσύγχρονες πλατείες την ίδια μέρα που θα είμαστε Δημοτική Αρχή, γιατί έχουμε και τους παράγοντες, είχαμε και τους ευεργέτες, είχαμε και τον χωριορισμό, αλλά έχουν και τα σχέδια από προπαγάνδα κοινότητα και άνθρωπο ο οποίος είχε έτοιμα προγράμματα να μας χρηματοδοτούν να φτιάξουμε τα πιο υπερσύγχρονες παιδικές χαρές και τα πιο υπερσύγχρονα πλατείες στην πόλη μας. Κατ' επέκταση, η πόλη μας θα έπαιρνε μια άλλη τροπή, διότι τα καταστήματά μας θα είχαν μεγάλη εμπορικότητα και θα μπορούσαμε μέσα από εκεί να πούμε αυτά τα οποία λέγαμε, θα είχαμε άμεση ανάπτυξη. Είχαμε δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες ότι θα οργανώσουμε μια δημοτική αρχή που θα λειτουργεί σαν μια επιχείρηση που είναι πετυχημένη, που υπηρετεί τον πελάτη, που υπηρετεί τα συμφέροντα, που το βράδυ μέσα που πληρώνονται όλοι να μένει κάτι στο ταμείο, ώστε ο Δήμος να έχει μια τύχη. Διότι αν κάνεις προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα, λέγεται αποτυχία. Γι' αυτό ήμουν συγκεκριμένος και είπα δημόσια και τόλμησα να πω δημόσια ότι το βράδυ που θα είμαι δήμαρχος δεν θα επιτρέψω τουρίστες υπαλλήλους στο Δήμο Αχανών. Θα επιβραβεύω και θα στηρίζω όλους τους υπαλλήλους που θα είναι τίμοι, σωστοί και αγαπάνε αυτό που κάνουν, και θα δίνω μπόνους αυτούς που εργάζονται παραπάνω για να προστατεύσουν τα συμφέροντα της πόλης μας. Επομένως, η Δημοτική Αρχή θα έχει μία άλλη τύχη, γιατί η παράταξή μας δεν δεσμεύτηκε σε κανέναν υπάλληλο,
σε κανένα περίεργο, σε κανένα τουρίστα να πληρώνεται χωρίς να δουλεύει και να πληρώνουν οι πολίτες των Αχανών με εκατομμύρια ευρώ λεφτά τα οποία πάνε στον αέρα για κάποιους περίεργους που τους είδαμε τώρα στις εκλογές παλεύανε για να χάσουν. Μην χάσουν τα μεροκάματά τους. Γι' αυτό εμείς δεν συμβαστήκαμε και είμαστε υπερήφανοι για όλα αυτά τα οποία και σαν πρόγραμμα είχαμε και σαν πράξη κάναμε. Και 3,5 χρόνια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο υπερασπίστηκα ό,τι είχα δεσμευτεί την περασμένη τετραετία. Το πρώτο λόγο όμως σε αυτές τις εκλογές και σε όλες τις εκλογές έχει ο λαός. Ο λαός επέλεξε να μας βγάλει έξω. Φαίνεται ο έτοιμος αγώνας, οι τίμοι άνθρωποι, τα τίμια στελέχη, οι ηγέτες δεν έχουν καμία τύχη στο Δήμο Αχανών. Γι' αυτό έχω το δικαίωμα και εγώ, όπως με κρίνουν πολύ αυστηρά, οποιαδήποτε κίνηση κάνει, να λέω και εγώ στους πολίτες των Αχανών ότι κύριοι, πράξατε ένα αδίκημα για τα παιδιά μας, για το μέλλον μας και για την ιστορία της πόλης μας. Διότι είχα τέτοια οργανωμένα σχέδια, έφτιαξα τέτοια στελέχη. Αποδείξαμε ότι αυτά τα οποία λέμε δεν τα διαβάζουμε, τα ξέρουμε απ' έξω, δεν μας τα γράφουνε, τα ζούμε, δεν μας λένε να κάνουμε τρίτοι παράγοντες, αλλά τα υπηρετήσαμε. Γι' αυτό εμείς σεβόμαστε το αποτέλεσμα και τη δύναμη του λαού που μόνο αυτός μπορεί να οδηγήσει στην εξουσία τους εκπροσώπους που θέλει. Αλλά έχουμε και ηθική υποχρέωση να απαντήσω που 20 χρόνια παλεύω και η προπαγάνδα των Ρουφιάνων και αυτοί οι οποίοι είναι αδίστακτοι, οι οποίοι έχουν κάνει επάγγελμα τα κοινά, οι οποίοι ξέρουν και ξεγελάνε τον κόσμο, οι οποίοι προσπαθούν και γνωρίζουν πολύ καλά ο λαός ποιοι είναι και τι είναι, εγώ προσωπικά, επειδή το έλεγα και πριν τις εκλογές, ότι κύριοι, δεν μπορεί ο λαός να βγάζει προπαγάνδα, να κατηγορούν ανθρώπους που δίνουν τη ζωή τους, τις περιουσίες τους, που αθυσιάζουν την υγεία τους, βάζουν και τη ζωή τους. Επειδή κάποιοι κατασκευάζουν μια προπαγάνδα, ο λαός να μην έχει άποψη για τον Ριβιάδη και να λέει. Μία απόδειξη είναι ότι την Κυριακή το βράδυ, μόλις είδαμε τα αποτελέσματα, ότι εμείς χάσαμε, είπα στην παράταξή μου, ότι η παράταξη είναι αδύνατη και τα στελέχη μας δεν πουλιούνται, δεν διαπραγματεύονται. Δεν συναντιούνται με κανέναν. Εγώ προσωπικά, σαν αρχηγός παράταξης και άφησα τα παιδιά, σαν πολίτης πλέον, να έχουν δικιά τους βούληση και να έχει ο καθένας την ευθύνη που θέλει για τον αυριανό δήμαρχο, ώστε η παράταξή μας ούτε διαπραγματεύεται, ούτε πουλιέται, ούτε συναντιέται, όπως λέγαμε. Και με την ευκαιρία που μου δίνετε τώρα και μια ζωντανή απόδειξη και μάρτυρες η παράταξή μου που το βράδυ αυτή έκανα ανακοίνωση στην παράταξή μου, οι καταραμένοι Ρουφιάνοι που έχουν τον σατανά μέσα τους, που είναι προσβολή σήμερα στην πόλη μας, που τους τίμησε ο λαός και από τις δύο παρατάξεις που είπαν ο Γρηγοριάδης, τώρα συναντιέται με τον Τούρο, τώρα πάει εκεί, τώρα πάει αλλού. Εγώ απαντώ, καταραμένοι Ρουφιάνοι, δεν μου λέμε σαν και εσάς. Δεν έχω καμία σχέση με εσάς. Και αν έχετε καμία τέτοια απόδειξη, θα παρευθώ και θα φύγω σαν προδότης από την πόλη. Αν δεν έχετε απόδειξη, είσαστε γελοί, ρουφιάνοι, ξεφτυλισμένοι και το λέω μέσα από τα μάτια της καρδιάς μου, γιατί τολμήσατε για άλλη μια φορά μέσα στις φιλίες που είχα να βάλετε αλάτι, να πείτε ψέματα, να ξελάσετε τον κόσμο. Και ειδικά στο ποντιακό στοιχείο, να με παίρνω τηλέφωνο, να μου λένε συναντήθηκα. Εγώ κύριε, όχι μόνο δεν συναντιέμαι με κανέναν, όχι μόνο δεν διαπραγματεύομαι με κανέναν, το βλέπω αηδία, γιατί έχασε ο αχαναϊκός λαός. Όπως είπα, για μας και η μία παράταξη και η άλλη παράταξη δεν έχει καμία αξία, διότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα κύριε. Τη Δευτέρα το βράδυ, όποια παράταξη και να βγει, δεν έχουν ούτε σχέδια, ούτε όραμα, ούτε στόχους. Εμείς είμαστε αμετακίνητοι για τις αξίες μας. Σας καλώ και την παράταξή μου και τον κόσμο που μας ψήφισε ότι τιμάμε την ψήφο. Έχουμε αρχές, έχουμε αξίες. Δεν διαπραγματευόμαστε
την ταυτότητά μας και την αξιοπρέπειά μας. Θα υπηρετήσουμε πιστά αυτά τα οποία θα είμαστε θέση που θα είμαστε και ένα πράγμα θα ξέρουνε. Ότι τέτοια τύχη στο Δήμο Αχανών, με τέτοιον ηγέτη, με τέτοια παράταξη, με τέτοιο πρόγραμμα, με άμεση λύση που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, δεν θα ξαναδοθεί ευκαιρία στον αχαναϊκό λαό. Και μία απόδειξη ότι στην ηγετική μας αγένεια ο κύριος Βασιλιάδης, που το είπα δημόσια, μας ένταξε μία πλατεία πάνω από 300.000 με παιδικές χαρές και τον διέφερε πόσο έφτανε, που θα είχαμε την τύχη, θα είχαμε ευεργέτες στην πόλη μας λόγω της γνωριμίας που έχω και θα είχαμε μία άλλη πόλη, άλλες πλατείες, άλλες γειτονιές. Όπως πολύ σωστά είχα πει ότι σε κάθε συνοικία θα πρέπει να υπάρχει μία παιδική χαρά και μία πλατεία, ώστε να μην φεύγεις από τη μία γειτονιά και πας στην άλλη για να παίξουν τα παιδιά σου. Να μην μεγαλώνουν παιδιά που δεν έχουν γνωρίσει παιδικές χαρές, που δεν έχουν γνωρίσει πλατείες μέσα στην πόλη τους. Δεσμεύτηκα για την κεντρική πλατεία να το κάνει το στολίδι της Ευρώπης, γιατί έχω και το σχεδιαστή. Κάλεσα από την Ευρώπη την άλλη εβδομάδα που θα πίστευα ότι είμαι στη δεύτερη Κυριακή να έρθει δημόσια πάρει θέση για μένα. Ένα πολύ μεγάλο όνομα στην Ευρώπη που είναι ο πρώτος που παίρνει τις πλατείες και αυτά από τα κοινοτικά προγράμματα. Και μια απόδειξη, πίστευα με αυτά που έκανε, ότι είναι δεδομένο ότι η δεύτερη Κυριακή θα είμαστε πρωταγωνιστές και πρώτοι. Παραγγείλαμε και 500-300.000 κάτω και άνθρωποι 150.000, 400.000 ψηφοδέλτια για την άλλη Κυριακή. Παραγγείλαμε τα πάντα. Οργάνωσα για την άλλη Κυριακή, δηλαδή για αυτή την Κυριακή τη συγκεκριμένη, σαν δύο αντίπαλοι, σαν να ήμουν μέσα στην διάδα, ότι θα ερχόσταν εδώ μεγάλες προσωπικότητες και θα τάζαν και θα λέγανε ότι στηρίζουμε το όραμα του Γρηγοριάδη και χρηματοδοτούμε αυτά τα οποία λείπουν από την πόλη μόνο και μόνο από την αγάπη σας. Και λυπάμαι για την Αυλίζα και τη Χαραυγή που μπήκα μπροστά, έβγαλα ντουντούκες, είπα θα γκρεμίσω τα γέλα των Αφρίκανων, είπα θα διώξω τους ταξικομανείς από την πόλη, είπα θα γκρεμίσω το εμπόριο ναρκωτικών, έβαλα ντουντούκες πριν τις εκλογές, πήγα στις συνοικίες των Αφρίκανων και είπα θα γκρεμίσω τα παράνομες Αφρίκανες και δεν συγκινηθήκανε αυτές οι δύο γειτονιές τουλάχιστον να προστατεύσουν τα στελέχη μας και μας ταπεινώσαν με μικρούς ψήφους. Ό,τι άλλο αφορά σε άλλες γειτονιές, όπως είναι ο Άγιος Θωρόσος, όπως είναι ο Πλάτωνας, ο Φιδά, και άλλες γειτονιές που πήγα εκεί και δεσμεύτηκα ότι οι γειτονιές αυτές έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα για να βγει σχέδιο και να είναι υπέρ του λαού. Πρέπει να είσαι σοφός ηγέτης, να προστατέψεις το σχέδιο, πώς θα μπει, να μην γκρεμίσεις σπίτια, να φτιαχτούν ωραίες πλατείες και να ξεκινήσουν το ίδιο βράδυ. Σήμερα οι κύριοι αυτοί και αυτές οι γειτονιές δεν θα έχουν καμία τύχη, διότι δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει όργανο και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το νοικοκύρημα που λέγαμε στη Δημοτική Αρχή, γιατί έχουν τάξει τα πάντα στους πάντες. Άλλες δύο Ελλάδες να υπήρχαν, να ξεχρεώσουν αυτά που τάξαν δεν μπορούν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όπως εμένα με κρίνει πολύ αυστηρά η κοινωνία, έτσι και εγώ πρέπει να έχω μια συγκεκριμένη άποψη. Από τα 20 χρόνια που αγωνίζομαι για την κοινωνία, θυσιάζοντας πολλά πράγματα προσωπικού μου ζωή, σήμερα ο λαός των Αχανών με τιμώρησε, με ταπείνωσε και πήρα και στην πλάτη μου και στο λαιμό μου την παράταξή μου. Γι' αυτό να ξέρετε ότι σε καμία περίπτωση εμείς προσωπικά σαν παράταξη δεν πρόκειται να ταπεινωθούμε και να ξεφτυλιστούμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, έτοιμα και σωστά, με τις δυνάμεις που θα έχουμε. Και θα ξεκινήσω να κάνω δύο κοινωνίες. Μία κοινωνία αναγαπάει το καλό και θέλει τα οράματα, θέλει τίμιους ανθρώπους, δεν θέλει απαταιώνες, δεν θέλει ψεύτες, θα τους ξεχωρίσω και θα την κάνω ομάδα δικιά μου. Και οποιοδήποτε άλλοι θέλουν να έχουν την πόλη μας σαν μία ευκαιρία που θα έχουν εκλογές, να τους τάζουν κάτι και να πουλάνε τα ντομάτια τους, εγώ με αυτούς δεν θα ξανασυνεχίσω. Το λέω αυτό διότι από ό,τι είδατε στο Καποτά μπήκα εκεί μπροστά να προστατέψω τους φορούς ανθρώπους, να προστατέψω μια συγκεκριμένη κηδεία και το χοιερό πράγμα.
Και δυστυχώς ούτε πήγα να τους πω ψηφίστε με. Γιατί κάποιοι λέγανε το κάνω για ψήφους, γι' αυτό μισώ τους καταραμένους ρουφιάνους. Λέγανε το κάνω για ψήφους, κάνα να τους κοροϊδεύω. Λέγανε ότι εγώ έφερα τα μπάντα, εγώ έφερα τη ΔΕΗ. Όλα αυτά τα ψέματα που είπανε, δυστυχώς και στον Καποτά μέσα, τα παιδιά τα οποία αγωνιστήκαν εκεί, δεν τιμηθήκανε με ψήφους. Γι' αυτό εμείς είμαστε υπερήφανοι, ας ντρέπονται αυτή η κύρια τη συμπεριφορά τους. Και κάτι άλλο που δεσμεύτηκα δημόσια και η παράταξή μου, ότι το θέμα του νεκροταφείου, ότι εμείς το νεκροταφείο δεν θα το κάνουμε μαγαζί, δεν θα παίζουμε με τον πόλο του λαού, δεν θα ταπεινώνουμε οικογένειες. Είπαμε ότι όταν κάποιος κάνει έναν άνθρωπο δεν μπορεί να αγοράσει με 7 και 8 χιλιάδες και να παρακαλάει να πάρει έναν τάφο οικογενειακό. Γιατί εμείς οι Έλληνες του πόντου και όλοι οι χριστιανοί ξέρουμε πολύ καλά τους ανθρώπους που χάνουμε, δεν τους ξεχνάμε, δεν τους παρατάμε, δεν τους βάζουμε σε κουτιά. Τους έχουμε και τους τιμούμε. Και κάθε χρόνο επισκεφόμαστε όλες η κοινωνία μαζί για να κάνουμε και παρέα μαζί τους. Ότι όταν δεν σέβεσαι τον νεκρό και την τρίτη ηλικία, τότε δεν έχεις ταυτότητα, δεν είσαι άνθρωπος, δεν έχεις νεκρό. Γι' αυτό ακριβώς το ιερό πράγμα σχεδιάζαμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο νεκροταφείο και να έχει ο κάθε πολίτης χωρίς μεγάλο κόστος οικογενειακό τάφο, να έχει το χώρο που χρειάζεται, να μην έχει σκουπίδια δίπλα, να μην έχει σκουπιδιάρικα δίπλα, να μην έχει χρήσεις που προσβάλλουν το νεκροταφείο δίπλα, διότι εμείς στη Ρωσία τα νεκροταφεία μας τα είχαμε πιο καθαρά, τα σπίτια μας τα είχαμε σε ένα χώρο που να μην προσβάλλει το νεκρό. Και πηγαίναμε και τα επισκεφόμασταν σχεδόν κάθε μέρα. Τα κάναμε άνθρωποι που αγαπούσαμε, αλλά πήγαινε σε εκεί και νόμιζε ότι κάνει παρέα. Σήμερα πάμε και μας ταπεινώνουν. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να χάσουν τον άνθρωπό τους και δεν έχουν τον χώρο και ψάχνουν να βρει ο ένας τον άλλον να γίνουν παιχνίδια, ώστε το νεκροταφείο πλέον έγινε ένα μαγαζί περίεργο. Ό,τι αφορά την ασφάλεια του πολίτη, που πολλές φορές είπα ότι όσες ληστείες γίνονται στην πόλη μας, η Δημοτική Αρχή όχι μόνο δεν ξέρει, δεν γνωρίζει κιόλας. Εμείς θα ήμασταν με νομικούς συμβούλους σε οποιοδήποτε κρούσμα στη γειτονιά μας, στην πόλη μας, που θα προσβάλλει τον πολίτη, την ασφάλειά του και τον κίνδυνο της ζωής του, ο Δήμος Αχανών θα είχε νομική υποστήριξη. Θα έψαχνε μέσα από τις γνωριμίες και αντιπόσεις σχέσεις ποιος έπραξε το αδίκημα, ώστε να ξέρει η εγκληματικότητα ότι ο Δήμαρχος γνωρίζει το αντικείμενο πολύ καλά και θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των πολιτών. Ό,τι αφορά για το Ολυμπιακό χωριό, το είπα συγκεκριμένα. Τα κτίρια που υπάρχουν μέσα εκεί, τα κολυμπητήρια, το ίδιο βράδυ, θα σηκώναμε σημαία, θα τα διεκδικούσαμε. Θα ήμασταν εμείς που θα είχαμε τον πρώτο λόγο και όχι η κεντρική εξουσία. Θα βάζαμε τα παιδιά μας να γυμνάζονται σε γυμναστήρια που υπάρχουν ήδη τα κτίρια και να μην πληρώνουν, γιατί σε δημόσιους χώρους δεν πρέπει να παίρνουν χρήματα οι κύριοι, τα παιδιά μας που αθλούνται. Ό,τι αφορά το περιβάλλον του, το γύρω περιβάλλον του Ολυμπιακού χωριού, θα το στολίζαμε με πλατείες, με ωραία πάρκα, με ωραίους χώρους, θα δίναμε ζωή, γιατί είναι κάτι πρότυπο. Ό,τι αφορά και τους Ακομακεδόνες, ανέβηκα επάνω, δεσμεύτηκα ότι είναι το πιο ωραίο μέρος της Αττικής, έχει το καλύτερο κλίμα και έχει μια τέτοια τοποθέτηση που είναι τα σπίτια εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο, θα έπρεπε να έχουμε οργανώσει πρότυπα πλατείες, πρότυπα παιδικές χαρές, ώστε να είναι φιλόξενο για τους πολίτες μας και να είναι και ένα διαμάντι για όλη την Αττική. Όλα αυτά τα είπαμε με εύκολα λόγια, τα είπαμε απ' έξω χωρίς να τα διαβάζουν, τα ψάξαμε, τα σχεδιάσαμε και ήμασταν έτοιμοι να τα εκτελέσουν. Γι' αυτό και είπα προλίγου ότι ο αχαραϊκός λαός δεν κοίταξε ποιος λέει την αλήθεια, ποιος έχει πρόγραμμα, ποιος έχει στόχο, ποιος μπορεί να τα πραγματοποιήσει, ποια στελέχη έχουμε, ποιοι είμαστε. Απλώς κέρδισε το τάξιμο, η προπαγάνδα και η αλητεία. Και εμείς δεν συμμετέχουμε ούτε στο ένα μέρος ούτε στο άλλο.
Και αυτοί που θα κατασκευάσουν από εδώ και πέρα, όπως εχθές, από σήμερα και μέχρι αύριο, δεσμεύουν μπροστά στην παράταξή μου και σε όλους. Αυτά που λέω εδώ, μέχρι την Κυριακή το βράδυ, δεν πρόκειται προσωπικά από μένα και την παράταξή μας. Τώρα όποια παιδιά πιστεύουν, γιατί εγώ δεν θέλω να στερήσω το δικαίωμα του καθενός που μπορεί να πιστεύει ότι κάπου μπορεί να θεωρεί κατάλληλο δήμαρχο. Εγώ όμως ένα λέω, ότι κύριοι Ρουφιάνοι, εχθές αυτό που κατασκευάσατε και λέγατε ότι εγώ συναντιέμαι με τον Τούρο και είμαι στο γραφείο του, είσαστε καταραμένοι ψεύτες, είσαστε αλήτες, είσαστε ρεμάλια ξεφτυλισμένα. Γιατί με αρρωστήσατε και πάνω στις πληγές μου ρίξατε αλάτι, καταραμένα πλάσματα. Αυτή τη φορά σας ξεγυμνώνω με την παράταξή μου. Είσαστε τόσο θρασίτατοι που τη μάνα σας πουλάτε για να πάρετε ένα μεροκάματο. Τους σας ξεφτυλισμένοι ρουφιάνοι. Για να το κλείσω κιόλας, θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα πολλά. Ένα πράγμα λέω στον αχαρναϊκό λαό. Από τη Δευτέρα να πάνε σε ψυχολόγους, να πάνε σε κοινωνιολόγους, να μιλήσουν με ειδικούς, να τους εξηγήσουν τι σημαίνει εξουσία, τι σημαίνει δημοτικός σύμβουλος, τι σημαίνει σταυρός, τι σημαίνουν όνειρα, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει ταυτότητά τους. Τα πάντα εξαρτούνται από τον Δήμαρχο. Τα πάντα. Γι' αυτό σήμερα εμείς εδώ, σαν παράταξη, μαζευτήκαμε. Και ευχαριστώ τα παιδιά που μου δίνουν θάρρος και να μπορώ να έχω κουράγιο, να μπορώ να πιστεύω σε κάποια οράματα ιδιωτικά πλέον δικά μας. Γιατί αυτά τα 5 χρόνια εμείς θα κάνουμε άλλα προγράμματα τα οποία και όραμα έχω και προσόντα έχω και ικανότητα να παραγγελίσω. Όπως ο Σύλλογος Νεολαίας που θα ιδρύσει. Και αυτό το πολεμήσανε με μεγάλη μανία. Μην τυχόν τα παιδιά μας γίνουν αρχηγοί. Μην μάθουν το μυστικό. Μην πας στα κοινά και χάσουν τα προγράμματα οι Ρουφιάνοι. Εγώ συνεχίζω το Σύλλογο Νεολαίας και θα πάρω με τα παιδιά μας. Θα τα εκπαιδεύσουμε να μάθουν τι σημαίνει αξίες, τι σημαίνει σε όριμος πολίτης. Τι σημαίνει να κάνεις όνειρα, τι σημαίνει να διεκδικείς. Γι' αυτό εγώ ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου αυτή την όμορφη παράταση. Την αγαπώ πολύ, του σέβομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν τα κατάφερα. Αλλά... Αλλά ξέρουνε, την τράβησα. Τρεις μήνες πριν τις εκλογές και χτες ένα μεγάλο δράμα που με 20 χρόνια αγώνα, με τέτοιες θυσίες, με τέτοια γνήσια πράγματα, να με κατηγορούν ότι θα πουληθώ, ότι θα πουλήσω ψήφους, ότι θα κάνω αυτό, το θεωρούν μεγάλη προσβολή για μένα. Γι' αυτό σήμερα απόδειξα ότι οι καταραμένοι Ρουφιάνοι είχαν σχέδιο να το κάνουν και 20 χρόνια με αυτό με πολεμούν. Μόνο έτσι με κερδίζουν. Γιατί ούτε άνθρωποι είναι, ούτε στους δόντες έχουν κάνει κανένα καλό, ούτε πουθενά έχουν αξία, ούτε ταυτότητα έχουν, ένα όπλο έχουν. Το ψέμα και την προπαγάνδα. Και να πούμε. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους δημοσιογράφους που σε αυτές τις εκλογές κάτσαν στο ύψος τους. Εγώ προσωπικά, ό,τι αιτήματα είχα, μου τα περάσατε. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί είδα ότι αυτό που θέλαμε να περάσουμε, να το δημοσιεύσουμε, να το κάνουμε, μας το κάνανε. Εγώ για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ όλους, γιατί σας και προσωπική μου φίλη. Και ένα πράγμα να ξέρετε, για να το κλείσω εδώ, να μην σας κουράσω άλλο, ότι η νέα δύναμη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Δήμο Αχαρνών. Ευχαριστώ πολύ.